Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα, Καλημέρα. καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορώ να ρωτήσω πώς πάει η κατάσταση με τους γιατρούς μας, τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Προμαχώνα, τον κύριο Λεωνίδα, και μας είπε ότι εκεί το κέντρο υγείας του Σιδηροκάστρου είναι κλειστό γιατί γιατρός βρέθηκε με κρούσμα κορονοϊού θετικός, οπότε αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα κέντρο υγείας το οποίο εξυπηρετεί 40 χωριά στη γύρω περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι είστε στην πρώτη γραμμή του πυρός. Οπότε, πώς πάει η κατάσταση, πόσους γιατρούς έχουμε σε καραντίνα? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά η κατάσταση. Έχουμε πάνω από 72 γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που νοσούν, όχι σε καραντίνα. Ένας έχει πεθάνει, ο 53χρονος στην Καστοριά, και πάνω από 400 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, σε κατοίκον περιορισμό. Εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε το στρατό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και το λέω αυτό γιατί αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό στα νοσοκομεία και δεν υπάρχουν τα μέτρα προστασίας που πρέπει. Δεν υπάρχουν μάσκες, δεν υπάρχουν γάντια, δεν υπάρχουν στολές υψηλής προστασίας. Απαράδεκτη θεωρούμε και την εγκύκλιο του ΕΟΔΗ που ουσιαστικά μας λέει ότι μπορείτε να μην φοράτε ούτε μάσκες, ούτε γάντια, να πλένετε καλά τα χέρια σας ή να ξαναχρησιμοποιείτε την ίδια μάσκα υψηλής προστασίας. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό, θα πρέπει να λυθεί, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, να προμηθευτούν τα νοσοκομεία υγειονομικό υλικό, ειδικά μάσκες, στολές υψηλής προστασίας και γάντια, γιατί θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν ξεκινήσει ο πόλεμος. Όλοι εμείς θα είμαστε άρρωστοι στα σπίτια μας. Τραγικό. Όπως θεωρούμε και απαράδεκτο, θέλω να το συμπληρώσω αυτό, συνάδελφοί μας οι οποίοι νοσούν με ελαφρά συμπτώματα που ζητάνε από τον ΕΟΔΗ να κάνουν εργαστηριακό έλεγχο και το αρνείται. Τους λέει να καθίσουν 2-3 μέρες σπίτι και αν σταματήσει ο πυρητός να ξανάρθουν στη δουλειά. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, να διασπείρουν τον ιό και σε ασθενείς αλλά και στο άλλο το προσωπικό. Προφανώς δεν έχουν αντιδραστήρες, πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Πραγματικά, προφανώς, κάνουν οικονομία στα αντιδραστήρια, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο όμως, γιατί αν αρρωστήσουν αυτοί που θα κάνουν τον πόλεμο, τότε με ποιον θα γίνει ο πόλεμος? Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσλήψεις γίνονται, αρχίσανε? Κοιτάξτε, και για με τις προσλήψεις. Φωνάζουμε από το Γενάρη ότι πρέπει να θωρακιστεί το σύστημα. Γιατί στην Κίνα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, τα τραγικά που βλέπαμε από την τηλεόραση, και δεν έγινε απολύτως τίποτα και ο ΠΟΗ προειδοποιούσε ότι αυτό θα έρθει και στην Ευρώπη. Προσπαθούν τώρα να κάνουν προσλήψεις. Οι προσλήψεις αυτές, οι 2.000, είναι αστείο πράγμα να συζητάμε ότι μπορούν να καλύψουν τα κενά. Γιατί εμείς χάσαμε την περίοδο των μνημονίων πάνω από 20.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Μες. Που ήμασταν και σε νορμάλ κατάσταση. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε πανδημία. Θα πρέπει να μείνουν ανοιχτοί οι πίνακες του επικουρικού προσωπικού και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό και να προσλάβουμε πάνω από 10.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Με 2.000 ανεκπαίδευτο προσωπικό, εάν φτάσουμε, που μακάρι να μην φτάσουμε ποτέ, σε φαινόμενα Ιταλίας και τα λοιπά, τότε δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έστω αυτοί οι 2.000 προσελήφθησαν, άρχισαν τώρα, τώρα προσλαμβάνονται, τώρα σταδιακά θα προσληφθούν. Μάλιστα. Αλλά εγώ σας λέω δεν φτάνουν. Ναι, εντάξει, εμείς αυτό θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος γιατί πρέπει να μείνει σπίτι του. Πρέπει να μείνει σπίτι του γιατί το σύστημα δεν είναι ότι θα δοκιμαστεί που λένε κάποιοι. Το σύστημα δεν θα αντέξει. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε την κρίση με 557 κλίνες ΜΕΘ. Τώρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε κι άλλες, άντε να φτάσουμε 800. Δεν έχουμε πάνω από 1.000 ανεπνευστήρες στη χώρα μας. Όταν οι άλλες χώρες έχουν αντίστοιχα. Δέστε, τη Γερμανία έχει 30.000 κλίνες ΜΕΤ, αντίστοιχα εμείς θα έπρεπε να έχουμε 4.000. Σε νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε να έχουμε 3.500 κλίνες ΜΕΤ και έχουμε, βλέπετε, ακόμη και τώρα στην πανδημία, άντε να έχουμε το πολύ χίλιες στην πλήρη ανάπτυξή τους και με τις προσπάθειες που κάνουν. Γι' αυτό να μείνουν σπίτι τους οι πολίτες. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν μπορούν να βρουν λύσεις στο σύστημα. Όχι οι 5 ή 10 που είναι σήμερα, που τα πράγματα είναι πιο φυσιολογικά. Μιλάμε εάν έχουμε μεγάλη διασπορά στην κοινότητα. Μόνο το σπίτι θα μας πληττώσει εμάς. Να μείνουν σπίτι εκτός από κάποιους που πρέπει να δείξουν ακόμα μεγαλύτερο
ανθρωπισμό για να δώσουν αίμα, πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Γιατί και αυτό είναι σημαντικό, πρόεδρε, δηλαδή η αιμοδοσία. Λαμβάνομαι γι' αυτό, που γίνεται τώρα, είπαμε ο φόβος να μην εξελίσσεται σε πανικό. Ναι. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προκειμένου οι αιμοδοσίες να δουλεύουν με ασφάλεια. Μπορούν οι πολίτες με μία μάσκα, οι περισσότερες αιμοδοσίες πια έχουν βγει και εκτός νοσοκομείων σε χώρους. Μπορούν λοιπόν να πάνε να δώσουν αίμα με ασφάλεια. Το αίμα χρειάζεται, γιατί έχουμε νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση, έχουμε ανθρώπους που χειρουργούνται που χρειάζονται το αίμα, ήδη υπάρχει έλλειψη, μην πεθάνουν άνθρωποι επειδή δεν έχουμε αίμα. Είναι σημαντικό να το στείλουμε όλοι μας αυτό το μήνυμα για την αιμοδοσία, σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη, την πρωτόγνωρη, ότι είναι ανάγκη να μην εγκαταλείψουμε τις αιμοδοσίες όσοι είναι εθελοντές αιμοδότες. Υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, μπορούν να δώσουν αίμα χωρίς να κινδυνεύουν, περισσότερο κινδυνεύουν από τις βόλτες που κάνουν, από τα σούπερ μάρκετ που πάνε. Εγώ να σας πω, σε ένα φούρνο πήγα χθες, ας πούμε, και ήταν γεμάτος, και δεν μπήκα μέσα, ας πούμε, και αναγκάστηκα και έφυγα. Προτίμησα να μείνω χωρίς ψωμί. Θεωρώ πολλές φορές ότι κινδυνεύω περισσότερο σε χώρους τέτοιους παρά στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Στην αιμοδοσία τηρούνται όλες οι συνθήκες αυτές. Τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Δεν έχει να ανησυχήσει κανείς. Πρέπει να δώσουμε αίμα. Να είστε καλά, πρόεδρε. Γεια σας. Είστε καλά, γεια σας.